Θα θέλει να την παντρευτεί, λέει. Πού είσαι, βρε! Με έχει τρελάνει, νάτος εδώ είναι. Υπάρχει γαμπρός, επιτέλους. Γαμπρός και δεν την αφήνει εσύ. Μήπως μου κάνεις και live πρόταση γάμου. Έλα να το πείτε. Δεν κρατιέται, ε. Έλα, αγόρι μου, έλα μέσα. Έλα μέσα να κάνεις την πρόταση. Δεν ήμουν προετοιμασμένη. Έλα ρε φίλε. Κοίτα το γαμπρός. Θέλει, δεν θα μας θέλει να σε παντρευτεί. Κοίτα το μωρό μου. Πήγαινε καλέ. Φίλε το χέρι της Βρύξα. Έλα να σε πάρω μια αγκαλιά. Μα σε ξέρω, κάθε φορά έρχεται. Θέλεις να παντρευτούμε δηλαδή. Ο γαμπρός λοιπόν από εδώ. Γαμπρός εδώ. Παρακαλώ. Και κομμωτίζα σε ταινίζει. Ποιο είσαι εγώ, πώς λέγεσαι, Αλέξανδρος. Είσαι Αλέξανδρος. Αδάμ. Αλέξανδρος Αδάμ. Είμαι βοηθός του Τρίφωνα. Μεγάλο θαυμαστή σου. Ζητώ το χέρι. Και τη εκπομπή. Ναι, και πρέπει να κάνει τώρα μια πρόταση. Δεν μου έχουν κάνει, θέλω να σου πω ποτέ κανεί πρόταση γάμου. Οπότε θα είσαι. Θα σου κάνω εγώ live. Αλήθεια. Πε σε κάτω στα γόνατα, ζητώ το χέρι. Δεν προετοίμασε όμω, δεν έφερα. Δεν πειράζει, εγώ θέλω την καρδιά. Δεν προετοίμασε έναν άντρα που έχουμε τώρα. Κάνε. Α, θα μου δώσει. Βάλ το μικρόφωνο, το όφωνο που λέει Ανίτα. Λίγο μεγάλο είναι εδώ. Μου είναι λίγο μεγάλο, αλλά δεν θέλω να παντρευτείς. Αγόρι μου, πολύ θέλω να κάνω. Δεν υπάρχει. Μπράβο, μπράβο, θέλω τρίγωνα. Θέλω, παιδιά. Σα σου δύο κουμπάρου, σα φωνάζει, φίλοι. Εμεί δεν μπορούμε, έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωση. Εμεί δεν μπορούμε να έρθουμε τώρα, είμαστε σε άλλη κατηγορία. Γιατί, ντρέπει, μην μου κάνει ντροπέ τώρα που απελευθερωθήκαμε. Αυτό που σε παρακαλώ. Επιτέλου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό, έτσι, και καλού απογόνου.